Είμαστε στο Τουρκάν, είναι το καινούργιο μαγαζί του Μάριου. Είναι υπέροχο και είναι το δεύτερο μαγαζί του Μάριου, γιατί στην αρχή είχε ανοίξει το Φιν, το οποίο το κλείσανε γιατί λήξαν οι άδειες του Δήμου και τον Ατάλαιο και γενικότερα, παρόλο που ήταν το τοπικό άλαμο της underground σκηνής και φάσης, κάτι που δεν είναι σκυλάδικο και απέσιο, ρε παιδί μου. Εγώ τώρα ξέρω το Φώτη, το φίλο μου, τον κρουστό από τους Ανανάδες, ο οποίος δύο εβδομάδες πριν κλείσει μου λέει: ξέρω ένα παιδί στην Κόρινθο από εκεί που είμαι. Έχει ένα γαμάτο μαγαζί, το Φιν, το οποίο είναι το μόνο εναλλακτικό μέρος και το κλείνουνε. Οπότε πάμε να του παίξουμε. Είναι πολλά χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τι να κάνουμε, μπήκαμε σε ένα βαν, μπήκαμε σε ένα μάξι και μηδέν πρόβες, μηδέν συνεννόηση τι θα κάνουμε. Το κάναμε. Ήταν εντάξει, απίστευτο. Ήταν από τις καλύτερες δουλειές της ζωής μου. Και στα καπάκια μου να το ξανακάνουμε την τελευταία μέρα του Φιν. Στο ίδιο βαν οι υπόλοιποι και ξανάρθαμε λίγο παραπάνω. Είχαν φέρει και κάτι Latin σχήματα. Ήταν πολύ ωραία φάση φεστιβάλ. Από πίσω είχε υπέροχα, κρεμόταν κάτι γράμματα από Φελιζόλ που έλεγε Φιν 2018, ξέρω εγώ, και πέθανε και κάτι τέτοια. Πολύ ωραία κατάσταση. Και αυτό, εφόσον το θάψαμε το Φιν, τώρα βαφτίζουμε το Τουκάν με το πρώτο live. Συγκεκριμένα ήρθα γιατί το φιλαράκι μου εδώ έχει ανοίξει το μαγαζί αυτό, το Τουκάν, ο Μάριος συγκεκριμένα. Και έχω κουβαλήσει μια κομπανία μουσικών για να κάνουμε ευτυχισμένους τους Κορίνθιους για απόψε. Ζούμε ακόμα μια περιπέτεια, όπως το συνηθίζουμε εμείς οι μουσικοί. Βρεθήκαμε στην Κόρινθο, κάναμε ένα ωραίο ταξιδάκι από τη Θεσσαλονίκη. Μια παρέα μουσικών, το ένα είναι σχήμα συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο ελεύθερο, συμμετέχουμε. Πειραματιζόμαστε, παίζουμε, ευχαριστιόμαστε. Μας καλέσανε στην Κόρινθο, ένας φίλος φίλου, βρεθήκαμε σε ένα μαγαζί, στο Μάριο, στο Τουκάν, βλέπετε, και να είμαστε. Το Φιν θα σας εξηγήσει λίγο καλύτερα τι είναι ο Φώτης αμέσως μετά. Το Φιν είναι για μας που το γνωρίσαμε στα πολύ τελευταία του, ένα μαγαζί που μας κάλεσε πέρσι ο Μάριος, πολύ καλό φιλαράκι εδώ από Κόρινθο, για το κλείσιμό του. Δύο φορές μάλιστα, μία σε ένα κλείσιμο τυπικό τύπου εγγενείων και μία στην τελευταία μέρα λειτουργίας του καταστήματος. Ξανά φέτος θα ανοίξουμε εδώ το Τουκάν και τις live εμφανίσεις που θα κάνει, ας πούμε, στην πορεία του. Προτίμησε ο Μάριος να ξεκινήσει πάλι με μας. Καλησπέρα, είμαι ο Μπίλης. Και εδώ ήρθαμε να παίξουμε μουσική. Να αυτοσχεδιάσουμε, να βγάλουμε το project του Ορφέα Κάπα σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση, διαφορετική βασικά από την ηχογράφηση που έχει γίνει, την πρώτη ηχογράφηση που έγινε. Και ήρθαμε να παίξουμε μουσικές, ναι. Μια συγκινητική μέρα, πρώτον, έτσι για την ιστορία του μαγαζιού. Αλλά ήταν πολύ ευχάριστο που έγινε το κλείσιμο με τα παιδιά τα συγκεκριμένα, της μπάντας. Κάθε τέλος μια νέα αρχή, λέει. But it's smiles and for this bear, I'm still.
σημαντικότερο είναι ότι είμαστε εμείς ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και από αυτό που έχουμε κάνει και πιστεύω σε βάθος χρόνου θα περάσει και στον κόσμο αυτό. Ευχαριστώ. Είναι κυριολεκτικά η πρώτη φορά που με καλούν να παίξω άγνωστη σε ένα μέρος και εντάξει, υπήρχε ανταπόκριση. Κάπως έτσι πρέπει να πάει γενικότερα στην επαρχία, κάπως έτσι πρέπει να πάει παντού. Ταξιδεύουμε εδώ πολλές ώρες για να φτάσουμε. Ταξιδέψαμε χθες δηλαδή. Αλλά όλο το ταξίδι ήταν υπέροχο. Έχουμε αναπτύξει τρελές σχέσεις με τα παιδιά. Το Φιν ήταν το πρώτο μαγαζί που είχαν τα παιδιά. Το οποίο ήταν φανταστικό. Ήταν από άλλη χώρα, θα έλεγα. Μας έκαναν την τιμή να μας φωνάξουν για το φινάλε. Και παίξαμε εκεί. Οπότε με την ευκαιρία είπαμε να βαφτίσουμε το καινούριο μαγαζί εδώ. Και να είμαστε. Το Φιν αντιπροσώπευε μια μικρή κοινωνία ανθρώπων που ξεφεύγουν από τα κλισέ και από τα στερεότυπα όλα. Μάλλον σε αυτούς απευθύνεται το μαγαζί. Τώρα η ανταπόκριση είναι από όλο τον κόσμο προφανώς γιατί είναι κάτι μαγικό. Γενικότερα οι μπάντες όταν θέλουν να κάνουν κάποιο άνοιγμα από Θεσσαλονίκη θα περάσουν από Λάρισα. Εμείς κάθε φορά που ερχόμασταν παίζαμε στο δρόμο στη Λάρισα, παίρνουμε από το Βόλο, παίζαμε, βγάζαμε τις βενζίνες ρε παιδί μου. Και τώρα αυτό, έρχεσαι από Θεσσαλονίκη, παίζεις Λάρισα, παίζεις Βόλο, παίζεις Κόρινθο, παίζεις Αθήνα. Ενώ από Αθήνα κατευθείαν για Λάρισα και πιο πάνω είναι λίγο περίεργο. Και είναι και ωραίο μέρος, έχει τον κόσμο του. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν υποστηρικτές για τέτοιες εγκαταστάσεις. Περνάει. Όχι, είναι η παρουσία της μπάντας μου, της Weirdo Club. Ναι. Ακόμα μεγαλύτερη. Το CD το βγάλα μόνος μου, είχα κάποια κομμάτια πολλά χρόνια στο μυαλό μου τα οποία έπρεπε να βγουν από το μυαλό μου, οπότε μπήκανε στο CD. Το ανέβασα τσάμπα, δεν ήθελα να το πουλήσω, δεν ήθελα να το σχετίσω σε καμία περίπτωση με κάποιον εμπορικό σκοπό. Και τώρα να είμαστε, κάνουμε αυτό. Το δίσκο όμως που θα τον βρει κανείς, το δίσκο μπορεί να τον βρει Bandcamp. Ελεύθερη συνεισφορά, αλλά μην το κάνετε. Περιμένετε να το γράψω κανένα βινίλιο και αν θέλετε να το πάρετε, να βοηθήσετε με κάποιο τρόπο, να μείνει και σε εσάς κάτι ρε, πούστε. Οπότε ναι, Ορφέας Κάπα, Weirdo Club.